ένα πρώτο σχόλιο για αυτό το ύποπτο κρούσμα, το οποίο προείπαμε ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα. Εάν πρέπει να μας ανησυχεί ή αν πρέπει να μας κρατά σε διαρκή επαγρύπνηση, κάτι που νομίζω ότι ήδη γίνεται, διότι υπάρχει ένας σχεδιασμός. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό το κρούσμα θα έπρεπε να μας χαροποιεί από την άποψη ότι δείχνει ότι οι μηχανισμοί και τα μέτρα που έχουν ληφθεί λειτουργούν στο έπακρο. Οι πύλες εισόδου, τα νοσηλευτικά ιδρύματα, οι επαγγελματίες της υγείας έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες και αμέσως εφαρμόζουν όταν διαπιστώσουν οποιαδήποτε ύποπτη λίμωξη που να ταιριάζει με συμπτώματα του νέου κορονοϊού. Η εργαστηριακή διάγνωση θα γίνει αύριο από κέντρο αναφοράς της Αθήνας. Ακόμα τα υπόλοιπα εργαστήρια δεν είναι έτοιμα, γιατί υπάρχουν διάφορες τυπικές διαδικασίες που πρέπει να συμβούν. Αλλά η διάγνωση και η κινητοποίηση του ιατρικού προσωπικού δείχνει ότι το δίπτυχο έγκαιρη διάγνωση, ανείχνευση και απομόνωση, ώστε να σπάσει η αλυσίδα της μετάδοσης του ιού, λειτουργεί απόλυτα μέχρι στιγμής. Τώρα, μπορείτε να μας πείτε ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μελέτης πάνω στην οποία δουλέψατε από κοινού και με επιστήμονες από την Αθήνα σχετικά με τον κορονοϊό αυτό? Η αλήθεια είναι ότι με τους εξαιρετικούς συναδέλφους λειτουργήσαμε πάρα πολύ γρήγορα. Κάναμε μια εκτεταμένη γενετική ανάλυση του γονιδιώματος του κορονοϊού και βρήκαμε, εν συντομία, τα συμπεράσματα ήταν ότι όταν ο νέος αυτός κορονοϊός προέρχεται από νυστερίδες, καθώς το γονιδίωμά του είναι πολύ πολύ συγγενές συναφές με γονιδίωμα κορονοϊών που έχουν ανησυχθεί σε νυστερίδες. Mm-hmm. Δεύτερον, αποκλείστηκε η προέλευσή του από ερπετά, όπως είχε εικαστεί από άλλα εργαστήρια, χωρίς να έχει αποδειχθεί επιστημονικά. Και τρίτον, αποδείξαμε ότι το γονιδίωμα του ιού, ο ιός, δεν έχει υποστεί ανασυνδυασμό, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και δίνει ελπίδες και ένα ευχάριστο μήνυμα για την παρασκευή επιτυχούς εμβολίου. Ουσιαστικά μιλάμε για την πρώτη σαφή εκτίμηση, γιατί ξέρετε, μέχρι και σήμερα δεν έχει τύχει να διαβάσουμε, δεν έχει πέσει στην αντίληψή μας. Σταύρο, δεν ξέρω αν έχει τύχει να διαβάσεις εσύ, για επίσημες ανακοινώσεις τουλάχιστον από πλευράς ξένων επιστημόνων. Δεν έχουμε ακούσει κάτι συγκεκριμένο. Όχι, είναι η πρώτη φορά που ακούμε ότι προέρχεται από νυχτερίδες. Μέχρι χθες είχαμε την αμφιβολία από πού θα μπορούσε να έχει προέλθει αυτός ο ιός. Όχι, και η αλήθεια είναι ότι η δημοσίευσή μας έγινε αποδεκτή μέσα σε 8 ώρες. Χρόνος ρεκόρ για επιστημονική δημοσίευση και αμέσως τα αποτελέσματα στάλθηκαν από το επιστημονικό περιοδικό που έγινε δεχτή εργασία στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.